Μετά από 3 χρόνια που στέκει μισοδιαλυμένη θυμίζοντας την καταστροφική θεομηνία του 2020, όταν οι τεράστιες ποσότητες νερού του Αρκαδιώτη ποταμού την παρέσυραν, έφτασε η ώρα να γκρεμιστεί τελείως και στη θέση της να δημιουργηθεί μια νέα. Πρόκειται για τη γέφυρα του Σταυρωμένου στο Ρέθυμνο, που κάθε χειμώνα αποτελεί φόβο και τρόμο για κατοίκους και επαγγελματίες. Οι δύο παλιές επαρχίες, Μυλοποτάμου και Ρεθύμνο, ήταν αποκομμένες. Προσπαθούσαν να περάσουν από 2 Ιρλανδικές διαβάσεις, οι οποίες κλείναν το χειμώνα και περνούσαν κάθετα από το ΒΟΑΚ. Ένα πολύ σημαντικό έργο, διότι επιτέλους λύνεται το πρόβλημα της περιοχής, και το πιο τραγικό ότι το καλοκαίρι δεν μπορούσαν οι επισκέπτες, είτε ντόπιοι είτε ξένοι, να επισκεφτούν το Μουσείο της Ελεύθερνας. Με αυτόν τον τρόπο θα αποκατασταθεί η πρόσβαση. Την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του Σταύρου Αρναουτάκη και του αναδόχου του έργου ανοίγει ο δρόμος για την κατασκευή της νέας, μεγαλύτερης και σύγχρονης γέφυρας, που θα μπορεί να σηκώσει το βάρος του νερού που φέρνει ο Αρκαδιώτης ποταμός, προϋπολογισμού σχεδόν 2 εκατομμυρίων ευρώ. Γίνεται μια πολύ μεγάλη γέφυρα, να αντέξει τουλάχιστον με τις μελέτες που γίναν πάνω από 50-100 έτη, είναι η πρόβλεψη. Επομένως, θωρακίζεται η περιοχή εκεί από τις πλημμύρες. Πρέπει να λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας την κλιματική αλλαγή, να είμαστε πιο γαλαντόμοι στη συμπεριφορά μας με τη διαχείριση της προσωπικής μας περιουσίας, γιατί αυτό που θεωρούμε σήμερα ιδιοκτησία, την επόμενη μέρα γίνεται πεδίο καταστροφής από το ποτάμι που δημιουργείται. Πιστεύω ότι πολύ σύντομα μπορεί να ολοκληρωθεί, θα υπάρχει πίεση στον εργολάβο να μπορεί να το τελειώσει όσο το δυνατόν συντομότερα. Το προσεχές διάστημα ανοίγει επίσης ο δρόμος και για την κατασκευή του αλλιευτικού καταφυγίου στη Σκαλέτα, έργο που αγγίζει τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το έργο, γιατί ανοίγει προοπτικές ανάπτυξης για τη συγκεκριμένη περιοχή. Είναι αλλιευτικός ο χαρακτήρας του, χωρίς αυτό να αποτρέπει και το κομμάτι το τουριστικό. Απαιτείται η αναβάθμιση, η ανάπτυξη και των υπόλοιπων λιμενίσκων του νομού Ρεθύμνης, βόρεια και νότια. Συγκεκριμένα του Μπαλιού, της Αγίας Γαλήνης και του Πλακιά.